Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μας Παιδιά στους Άχαστους με μια νέα, με όχι νέα, με μια ακόμα συναρμολόγηση από το θορυκτό Bismarck. Λοιπόν, έχουμε πάρει το τεύχος 19 και από ό,τι βλέπετε πάνω κάτω μεγαλώνουν παιδιά το κατάστρωμά μας. Λογικά, μάλλον θα το ενώσουμε σήμερα, μάλλον δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν πω ό,τι πω, να βγάλω λίγο αυτό, να φέρω λίγο αυτό, να σας δείξω και να πούμε κάποια πράγματα. Μετά από πολλά μηνύματα που μου στείλατε στο κανάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για το τελευταίο βίντεο του Bismarck. Λοιπόν, να σας πω το εξής, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα, παύλα παράπονα, παύλα πορείες. Με βάση το τελευταίο βίντεο που μας έδωσε το κοντρολάκι αυτό εδώ, έτσι, και κάναμε τα τεστ μας, όπως είδατε και από το δικό μου βίντεο και από τα δικά σας αυτά που φτιάχνετε εσείς. Λοιπόν, όταν ανοίξαμε το διακόπτη στο on, το κανόνι μας έκανε όλη την περιστροφή, και όταν πατήσαμε το κουμπί έκανε μόνο τη μισή περιστροφή με βάση το κανόνι. Άλλοι είχαν πρόβλημα και στο κανόνι και στις άγκυρες, ότι με το πάτημα παιδιά του κουμπιού ανεβοκατέβαιναν όχι όπως πρέπει, ανεβαίνει κατεβαίνει, ανέβαιναν, κόλλαγαν, ξανακατέβαιναν, ξανακόλλαγαν, αυτό εν μέρη, έτσι. Λοιπόν παιδιά, με βάση τα τελευταία σας μηνύματα που ψαχτήκατε και εσείς λογικά για να μου το πείτε, και με κάποια διαβάσματα που έκανα από άλλα βίντεο που είδα του εξωτερικού και από κάποια site, λοιπόν, αυτό το κοντρολάκι που μας έδωσε, να το βγάλω να το δούμε, αυτό εδώ δεν είναι το βασικό μας κοντρολάκι που θα κάνει τις κινήσεις στο Bismarck μέχρι σε αυτό το σημείο, που θα κάνει τις κινήσεις παιδιά το Bismarck. Δεν είναι το βασικό μας κοντρολάκι. Αυτό το κοντρολάκι λοιπόν είναι για να κάνουμε τεστ, να τσεκάρουμε αν όντως δουλεύουν τα μοτέρ μας, έτσι. Θα λάβουμε στο μέλλον σε κάποιο καινούριο τεύχος, εννοείται, το βασικό μας κοντρολάκι παιδιά που θα κάνει όλες τις κινήσεις, και το κανόνι και η άγκυρα θα δουλεύει σωστά, και γενικότερα που θα δουλεύουν όλα με το καινούριο κοντρολάκι. Αυτό ξαναλέω ήταν για να κάνουμε δοκιμή, για να κάνουμε τεστ, να δούμε αν δουλεύουν λεβέντες μου τα μοτέρ μας. Οπότε, σε όσους δουλεύανε τα μοτέρ, έχει καλώς, μην αγχώνεστε, δεν είναι τίποτα, και σε μένα έτσι ήταν, το κανόνι έκανε τη μισή κίνηση και οι άγκυρες είχανε αυτό το σκαλοπάτι, ας το πούμε, σκαλοπάτι, καταλάβατε τέλος πάντων. Αυτά από τον Bismarck, οπότε δεν αγχωνόμαστε, γιατί και εγώ παιδιά αγχώθηκα, επειδή το κανόνι μου δεν δούλευε σωστά, έλεγα μήπως είναι φταίει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν μπήκα και έψαξα, διάβασα και ήταν αυτά που σας είπα. Λοιπόν τώρα, ας το αφήσουμε προσωρινά στην άκρη και να φέρουμε το καινούριο μας τεύχος, το νούμερο 19, όπου βλέπουμε παιδιά μεγαλώνει το κατάστρωμά μας και έχει και κάποια κομμάτια από μέσα. Πάμε να το ανοίξουμε. Σιγά σιγά θα έχει ωραίες ασχολίες το Bismarck, έτσι. Και σήμερα και σε κανένα δύο ακόμα τευχάκια να πάρουμε και μετά θα αρχίσει παιδιά η ωραία μας η συναρμολόγηση. Εντάξει, εμένα μ' αρέσει ήδη. Το κοντάρι και το φως της πλώρης. Λοιπόν, έχουμε φως στην πλώρη, στη μύτη θα βάλουμε παιδιά φως όπως μας λέει. Λοιπόν, τοποθέτηση του, τι λέει, παλαμαριού. Και το δεύτερο, πυργίσκο όπλου. Εντάξει, οκ, okay, παλαμαριού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ξεφύλισμα γρήγορο. Να σας πω το μόνο
που με νοιάζει εμένα. Όχι, δεν είναι. Αυτό, αν μας άφηνε σήμερα να... Αν μας έδινε να ενώσουμε τα δύο μας κομμάτια, οπότε δεν μας το δίνει σήμερα. Όλα καλά. Λοιπόν, από ό,τι είδατε έχει πάρα πολλά να φτιάξουμε σήμερα. Και πάμε μπρος ολοταχώς να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, γιατί μερικά είναι διαφανή, όπως αυτό εδώ το λαστικάκι είναι διαφανή. Προσέξτε, μην το χάσετε. Τώρα, εύκολο αυτό, το έχουμε ξανακάνει. Κουμποτό είναι, δεν είναι ούτε κολλητό, ούτε βιδωτό. Απλώς φιλικώνει στα πιαστράκια του. Αυτό. Όταν το παλαμάρι, λέει, είναι σωστά τοποθετημένο. Οι τέσσερις γουλωτίδες στο κάτω χείλος του παλαμαριού κουμπώνουν. Ναι. Δείτε το ένθετο. Πάει αυτό, παιδιά. Τελειώσαμε. Οκ. Λοιπόν, να το βάλω λίγο. Να το δούμε. Λογικά θα πάει κάπως έτσι. Το βλέπετε όσο μπορούμε. Εδώ θα είναι, παιδιά, η θέση του. Ωραίο. Ωραίο. Είναι, ουσιαστικά είναι η βάση μας για το δεύτερο κανόνι που θα φτιάξουμε όταν μας ζητηθεί. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη. Και τώρα πάμε. Προετοιμασία του, του φωτός της πλώρης. Να βγάλουμε λίγο, παιδιά, τα κομμάτια που έχουμε. Να τα αφήσω εδώ στην άκρη. Ετοιμάστε και κόλλες. Έχουμε να κολλήσουμε πράγματα. Βλέπω και βίδες. Εδώ είναι οι βίδες. Τώρα θα τις βάλουμε. Θα δούμε πότε θα τις βάλουμε. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Και πάμε, λεβέντες μου, να αρχίσουμε. Να μποδοργήσετε, λέει, το συναρμολογημένο του πλώρου του καταστρώματος πάνω στην επιφάνεια εργασία. Φροντίζοντας να μην προκαλέσετε καμία ζημιά. Τοποθετήστε τον οδηγό οπτικών ινών ανάμεσα στα ανυψωμένα σχήματα κοντά στην πλώρη όπως φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, κοφτάκι. Και κόβουμε. Εδώ έχουμε πει, έτσι, με ένα hobby knife. Αν έχει ατέλεια από το κόψιμο, εγώ το είδα εδώ, να το. Το κάνουμε λίγο έτσι, παιδιά. Πένα. Και έρχεται και στρώνει. Λοιπόν. Τώρα. Μισό λεπτό. Το κοντάρι ξεχάσαμε, ρε παιδιά, να βγάλουμε. Έχουμε και ένα κοντάρι, αυτό εδώ. Έτσι όπως είναι, μεταλλικό. Έτσι όπως είναι, εδώ μέσα όλα δεν φαίνεται. Γι' αυτό προσέξτε καλά τα κομμάτια μας, παιδιά, προσέξτε. Τώρα, φέρνουμε τούμπα προσεκτικά. Ωραία, εδώ. Και βάζουμε ό,τι να είναι βάζω. Κόβουμε. Εδώ. Ωραία. Για μισό λεπτό. Δεκαεννιά, τέσσερα, δεκαεννιά, πέντε.
4. Εδώ. Ωραία. Οπότε το 19-4 είναι αυτό. Θα σας το δείξω. Να κόψω λίγο και το άλλο. Εδώ που ξέχασα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό εδώ το κομματάκι. Το 19-4. Εντάξει. Και ερχόμαστε και το βάζουμε εδώ ακριβώς, να είναι παιδιά ευθυγραμμισμένο με τις άλλες δύο, δηλαδή να συνεχίζει η γραμμή, έτσι, το βλέπετε, εδώ είναι, αυτό. Τώρα, εισάγεται ένα από τα βίσματα 19-7, είναι αυτά εδώ τα δύο, οπότε εμείς κόβουμε το ένα, έτσι, προσοχή και που τα κόβετε. Μην κόψετε δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε. Στο πάνω άκρο του κονταριού. Και ποιο είναι το πάνω. Βλέπετε, μας το δείχνει και στο, με τα βελάκια, έτσι. Εδώ έχει μία σχισμή το κοντάρι. Τη βλέπετε τη σχισμή, μία τρύπα. Λοιπόν, η τρύπα και κάτω είναι το κάτω μέρος του κονταριού. Εμείς θα το βάλουμε από την πάνω πλευρά. Το άκρο που είναι πιο μακριά από την αγωπή, ωραία, δείτε το ένθετο. Το δεύτερο βίσμα είναι εφευρικό, οπότε το κρατάτε. Αλλά αυτό εδώ ψιλοβγαίνει. Δεν χρειάζεται κόλλα, παιδιά, γιατί θα είναι όρθιο. Απλά να είναι λεπτομέρεια, να μην φαίνεται ότι είναι ανοιχτό. Τώρα, το αφήνουμε στην άκρη. Πάρτε το καλώδιο οπτικών ινών και κάντε ένα κόμπο κοντά στο ένα άκρο. Αυτό θα σχηματίσει, λέει, τη λάμπα στην πλώρη. Οπότε τραβήξε το να είναι αρκετά σφιχτό. Δείτε στο ένθετο. Εδώ. Δηλαδή κοντά σε ένα άκρο, όποιο θέλετε. Ερχόμαστε και κάνουμε ένα κόμπο ουσιαστικά. Έλα. Και πώς θα περνάει το φως από εδώ μέσα. Θα το δούμε. Ωραία. Κάναμε τον κόμπο. Εδώ είναι ο κόμπος. Έτσι. Τώρα, πάρτε το άλλο άκρο του καλωδίου οπτικών ινών. Ναι, μέσα από το άνοιγμα στο κοντάρι 19. Ωραία, εντάξει, δεν μας νοιάζει αυτό. Οπότε τώρα παίρνουμε το κοντάρι. Και σπρώξτε το καλώδιο προς τα κάτω στο κοντάρι, έτσι ώστε να βγει από το ανοιχτό άκρο. Δείτε το κυρτό βέλος. Αυτό εδώ, έτσι, το κυρτό βέλος. Τι λέει το ίσιο... Ναι, εντάξει, το ίσιο βέλος υποδεικνύει που βρίσκεται ο κόμπος. Λοιπόν, παίρνουμε, παιδιά, το καλώδιο και το περνάμε μέσα από την τρύπα. Μάλλον. Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι όλο. Οπότε κάναμε τον κόμπο για να φρενάρει εδώ πέρα. Τώρα, τραβήξτε το καλώδιο οπτικών ινών μέσα από το κοντάρι, έτσι ώστε ο κόμπος να κάθεται πάνω στο άνοιγμα, εδώ ακριβώς. Βεβαιωθείτε ότι ο κόμπος δεν είναι πολύ μικρός, ώστε να μπορεί να γλιστρήσει μέσα από το άνοιγμα. Οκ, δεν είναι, είναι μια χαρά. Αλλά αυτό εδώ, έτσι είναι, δεν θα το κόψουμε. Εδώ το δείχνει κομμένο. Θα δούμε, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Λογικά, παιδιά, πρέπει να το κόψουμε. Δεν μας λέει όμως. Μέσα να βγεις στο αρχικό, δείτε και το ίδιο σοβαίνει που βρίσκει το κόμπος. Ναι, εδώ το έχει... Α, καλά. Από το 4 πάω στο 6. Έλεος, ρε παιδιά. Κόψτε το κοντό άκρο του καλωδίου οπτικών ινών ακριβώς πάνω στο κόμπο. Το βέλος υποδεικνύει που βρίσκεται το κόμπος. Ρε παιδιά, πόσο γιωτάς μπορεί να είμαι. Οπότε,
Εδώ το κόψαμε ακριβώς πάνω στον κόμπο. Ναι, είναι αυτό. Δεν μπορώ τα... Δεν μπορώ τις οδηγίες. Δεν μπορώ να διαβάζω και να φτιάχνω. Ορίστε. Εντάξει, τώρα εννοείται ότι μοιάζει. Πάω βάση εικόνων, ρε παιδιά. Ωραία. Τώρα. Αυτό εδώ όποιος θέλει, το καπακάκι, μπορεί να βάλει μία πολύ πολύ μυτιά κόλλα και να το κολλήσει. Αλλά δεν χρειάζεται. Αναποδοργήστε τώρα, λέει, το συνεχόμενο κατάστρωμα και οδηγήστε το καλώδιο οπτικών ινών μέσα από την οπή στην πλώρη. Ετοιμάστε το στήριγμα του κονταριού. Ωραία, οπότε το γυρνάμε τώρα αυτό και ερχόμαστε, παίρνουμε πάλι το καλώδιο, το περνάμε από την τρύπα, τη μαύρη, έτσι, και τι μας λέει, τοποθετήστε, λέει, το στήριγμα στην κορυφή του κονταριού και σύρτε κάτω στον ιστό. Ωραία. Και έρχεται και φρενάρει στον κόμπο. Ουσιαστικά έτσι είναι. Δεν κάνω καμία ζημιά. Εδώ. Έρχεται και φρενάρει στον κόμπο το στρίγμα. Τώρα. Βάλτε μία σταγόνα πολύ ισχυρής κόλλας σε κάθε ένα από τα πόδια του στηρίγματος, όπως υποδεικνύουν τα βέλη. Ωραία, στο στηρίγμα. Για να έρθει, παιδιά, να κολλήσει, να γίνει τούβλο. Στερεώστε τα δύο πόδια του στηρίγματος στις εσοχές του άνω καταστρώματος. Πολύ ωραία. Προσαρμόστε το κοντάρι έτσι, ο κόμπος του καλωδίου οπτικών ινών να βρίσκεται μπροστά. Παιδιά, μην μπερδευτείτε και τον έχει κανένας πίσω. Και παρατηρώντας τον προσανατολισμό, περάστε το καλώδιο μέσα από τη βάση του καλωδίου. Πού είναι η βάση, εδώ είναι η βάση. Ωραία. Να βγάλουμε το κομματάκι. Και κολλήστε τη βάση στην εσοχή, στην κάτω πλευρά του πάνω καταστρώματος, κοντά στην πλώρη, όπως φαίνεται. Και μετά το περνάμε, παιδιά, το καλώδιο από εδώ πέρα. Οπότε πολύ διαβάσαμε, έτσι. Ας έρθει η ώρα τώρα να κολλήσουμε. Οπότε βγάζουμε τα ποδαράκια ισχυρής κόλλας. Όποιος θέλει, ρε παιδιά, μπορεί να το να βάλει, ναι, ισχυρή κόλλα για να κολλήσει πιο γρήγορα. Οπότε πάμε εμείς να κολλήσουμε τα ποδαράκια. Και είπαμε, προσέξτε το καλώδιο, ο κόμπος βασικά, να είναι μπροστά. Αυτό εδώ θα μας φύγει το καπάκι, αφήστε να το βάλουμε μετά, γιατί θα το αναποδογυρίσουμε πάλι. Οπότε η καλύτερη δουλειά για να ευθυγραμμίσετε τον κόμπο είναι αυτή, να τον έχετε από μπροστά. Και να το κοιτάτε εκεί. Ωραία. Όσο στεγνώνει λίγο η κόλλα, όχι, βασικά δεν στεγνώνει λίγο η κόλλα, επειδή, παιδιά, τώρα εμένα η κόλλα δεν είναι ταχείας πήξεως, θα περιμένουμε λιγάκι, γιατί άμα το αναποδογυρίσω θα πέσει, έτσι. Οπότε δώστε μου λίγα λεπτάκια να σας αφήσω λίγο, εσείς θα το δείτε αμέσως τώρα
και θα τα πούμε σε λιγάκι που θα γίνει turbo. Πάμε. Και αφού έγινε η δουλειά μας και γυρίσαμε, λοιπόν, γυρίσαμε. Εδώ ήμασταν. Ελπίζω να έχει κολλήσει το όλο θέμα. Ωραία. Πάμε να το φέρουμε λίγο τούμπα. Και ελπίζω να μην φύγει, να πάει πουθενά. Κουνιέται ακόμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Το πάμε πολύ προσεκτικά, γιατί παίρνουμε τώρα τη στρογγυλή μας βάση και περνάμε, παιδιά, το καλώδιο από μέσα. Ωραία, έτσι. Και θα έρθει να κουμπώσει εδώ ακριβώς. Λοιπόν, να βάλω κόλλα, να το έχω έτοιμο. Να το κολλήσω και θα σας δείξω ακριβώς πού θα γίνει η δουλειά. Πολύ προσεκτικές κινήσεις, γιατί ακόμα είναι υγρό. Έλα. Ωραία. Έκατσε, θαρώ. Και ερχόμαστε τώρα και βάζουμε. Περνάμε βασικά το λάστιχό μας. Εδώ. Ωραία. Αυτό έπιασε. Και με μία φαλτσέτα το κόβουμε ακριβώς σύριζα. Πάμε να το κόψω και θα σας το αναλύσω, παιδιά, ακριβώς το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θέλει πρόσωπο. Όταν σας λέω πρόσωπο, πρόσωπο. Και να μην το κόψουμε το κοφτάκι. Ωραία. Λοιπόν, να το βγάλουμε αυτό. Έλα. Να βάλουμε πάλι το καλώδιο μέσα, γιατί μας έφυγε. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον κολλήσαμε τη βάση, παιδιά, του κονταριού, ήρθαμε, περάσαμε αυτό το στρογγυλό μέσα από το καλώδιο. Ωραία. Το κολλήσαμε στη θέση του και περάσαμε πάλι το καλώδιο οπτικών ινών από εδώ πέρα και το κόβουμε ακριβώς όμως εδώ που τελειώνει, γιατί θα έρθει, παιδιά, να μπει το καλώδιο LED και πρέπει να εφάπτεται.
Τώρα παίρνουμε το καλώδιο, το λεντάκι μας, το βγάζουμε από εδώ, τη θέση του, και να βλέπουμε λίγο για τις οδηγίες. Το βάζουμε εδώ. Ουσιαστικά το καλώδιο, το λαμπάκι του LED θα φέγγει, παιδιά, το καλώδιο οπτικών ινών. Και έτσι θα φέγγει ο κόμπος μπροστά, αν όλα πάνε καλά, έτσι. Για εδώ ήταν λοιπόν οι βίδες που αναρωτιόμουν πριν, και τώρα παίρνουμε τη βάση. Και το κλείνουμε όλο μαζί. Ωραία. Και θα το βιδώσουμε για να μην πηγαίνει και πουθενά. Πολύ όμορφα. Και εφόσον το κολλήσαμε, ερχόμαστε, περνάμε το καλώδιο από εδώ και το βάζουμε στη θέση. Ναι, τα έχουμε κάνει εδώ, μέχρι εδώ είμαστε ωραίοι. Στη θέση 1. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Μπήκε, το βάλαμε, το τοποθετήσαμε. Και τώρα να το αναποδογυρίσουμε για να κάνουμε τον έλεγχο όπως μας λέει. Τα ποδαράκια ακόμα κουνιούνται. Εν πάση περιπτώσει, έχω βάλει τη βίδα. Να βγάλω τη βίδα. Να βάλω τις μπαταρίες. Παιδιά, εγώ τις μπαταρίες τις βγάζω για να μην σουρώσουν. Βγάλουν τίποτα υγρά και πάει στράφει όλο. Ωραία. Μια χαρά. Και ρυθμίστε το διακόπτη του κυβωτίου μπαταρίας, ναι, και αφού πυργήσει ο σχολοκλήρωτης της σειρά κίνησης, πιέστε το κουμπί S3. Το φως πλώρης ανάβει. Λοιπόν, από την κάτω πλευρά του καταστρώματος μπορείτε να δείτε πως το φως ταξιδεύει από το LED στο πομπό στο κοντάρι. Λέλα, πήρε μπροστά αυτό. Ολοκληρωμένη εργασία, έχει τοποθετηθεί πάνω στην πλώρη του καταστρώματος και το LED και το φως. Αυτό εδώ πρέπει να το δω που κάνει το κανόνι μου, δεν το είδα. Λοιπόν, κι αν είναι όλα ωραία, πατάμε το S3. Ναι ρε παιδιά, και έχει φως, κι όμως έχει φως. Κοιτάξτε. Το βλέπετε, το φως. Και αν έρθουμε τώρα εδώ και γυρίσουμε όλο αυτό εδώ το πράγμα, θα δείτε, να το, ότι το LED δίνει φως, δουλεύει μια χαρά, είναι μπλε. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο μας, δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο εντυπωσιακό. Ωραία.
Αυτά, αυτά παιδιά, αυτά, αυτή ήταν η σημερινή μας συναρμολόγηση. Λογικά με το S3, ναι, πάλι κλείνει. Ναι, ανάβει. Α, πολύ ωραία. Να κλείσουμε και το off. Ωραία. Αυτά, αυτά παιδιά, αυτό ήταν το, το καινούριο τεύχος, το νούμερο 19 του Bismarck. Έτσι, τελειώσαμε. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό. Ωραία. Πού θα μπει το δεύτερό μας κανόνι, το δεύτερό μας όπλο, όταν έρθει η ώρα. Και φτιάξαμε, παιδιά, και μία λεπτομέρεια με φως LED, το οποίο θα μας δείξει πάρα πολύ στο, στο συνολικό, όταν το τελειώσουμε όλο. Αυτά, κάπου εδώ λοιπόν εγώ θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή σας παρακολούθηση, παιδιά, με τον Bismarck. Ελπίζω να σας άρεσε, να το απολαύσατε και να βοήθησα όσο μπορούσα. Αν έχετε κάποιες απορίες, ό,τι θέλετε, γράφτε από κάτω στα σχόλια, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, παιδιά, να τα λύσουμε, να πούμε ό,τι γουστάρετε. Και λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω και μαζί θα τα πούμε στην επόμενη συναρμολόγηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας!